Για χαμένη τριετία της κυβέρνησης Τσίπρα μίλησε από την Πάτρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στον ιστορικό χώρο της Αχάια Κλάους απευθύνθηκε σε παραγωγικούς φορείς, τονίζοντας πως υπήρξαν εμπόδια στον επιχειρηματικό κόσμο με την φορολογία να είναι αυξημένη. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, τα τελευταία 3 χρόνια είναι 3 χρόνια χαμένα για τη χώρα μας. Αν συγκρίνεται το τι πέτυχαν άλλες χώρες οι οποίες βγήκαν από τα προγράμματα προσαρμογής αμέσως μετά την έξοδό τους σε σχέση με το τι πετύχαμε εμείς αυτά τα τελευταία 3 χρόνια, δικαιολογημένα θα σας πιάσει και θα μας πιάσει μια μεγάλη στεναχώρια. Δείτε τι έκανε η Πορτογαλία, παραδείγματος χάρη, ή τι έκανε η Κύπρος, ή τι έκανε η Ιρλανδία. Κατά μέσο όρο είχαν ανάπτυξη αυτή την τριετία περίπου 10% και εμείς μόλις 0,9%. Και όταν κατάφεραν να βγουν από τα προγράμματα, βγήκανε χωρίς πρόσθετες δεσμεύσεις. Ενώ δυστυχώς εμάς μας συνοδεύει αυτό το οποίο αποκαλούμε τέταρτο μνημόνιο, ένα πλαίσιο δηλαδή συμπληρωματικών μέτρων για το 2019 και το 2020 και ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο εποπτείας. Η χώρα χρειάζεται επενδύσεις, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Μίλησε για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και σχεδίου για την οικονομία. Η χώρα σήμερα για να μπορέσει να ξεφύγει πραγματικά και να κάνει μια τολμηρή φυγή στο μέλλον χρειάζεται ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ. Χρειάζεται παραπάνω ένα επενδυτικό σοκ. Χρειάζεται να προσελκύσει επενδύσεις εγχώριες και ξένες που αθρηστικά να φτάνουν τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα 6 με 7 χρόνια. Και αυτό με τη σημερινή κυβέρνηση, με τις πολιτικές που πρεσβεύει η σημερινή κυβέρνηση, πολύ απλά δεν πρόκειται να γίνει. Γι' αυτό και μιλάμε για την ανάγκη μιας μεγάλης πολιτικής αλλαγής ως ένας καταλύτης για την επόμενη μέρα, για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε για την οικονομία ένα σχέδιο πολύ διαφορετικό από το σχέδιο το οποίο πρεσβεύει η σημερινή κυβέρνηση. Επίσης, υποσχέθηκε φορολογικά κίνητρα στον επιχειρηματικό κόσμο. Σημάζεμα του κράτους, αξιολόγηση των κρατικών δαπανών με ταυτόχρονη μείωση της φορολογίας, ξεκινώντας από το φόρο στις επιχειρήσεις, από το 29% στο 20% εντός μιας διετίας, τη μείωση του φόρου στα μερίσματα στο 5% αμέσως, την κατάργηση του φόρου στο κρασί, το λέω γιατί είμαστε και σε έναν εινοπαραγωγικό χώρο, τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, εκεί που βρισκόταν αυτό το που είχαμε κάνει, στον μειωμένο συντελεστή του 13%, με τελικό στόχο να έχουμε 2 συντελεστές ΦΠΑ στο 22% και στο 11%. Αυτός είναι στόχος τετραετίας. Σε σχέση τώρα με το πώς φαντάζεται την Πάτρα τα επόμενα χρόνια, μίλησε για μια πόλη που θα είναι το επίκεντρο έρευνας και καινοτομίας. Ποια είναι η εικόνα που έχω, πώς αντιλαμβάνομαι την πόλη της Πάτρας, και είπα ότι δεν μπορώ να φανταστώ την Πάτρα να μην είναι συνδεδεμένη με έναν μεγάλο πόλο έρευνας, καινοτομίας και αριστείας στον τομέα της παιδείας, με όλες τις υποδομές τις οποίες έχετε σε αυτήν την θαυμάσια πόλη. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται μια διαφορετική αντιμετώπιση του ακαδημαϊκού συστήματος. Μια άλλη προσέγγιση για τη χρηματοδότηση της έρευνας, περισσότερη σύνδεση μεταξύ των επιχειρήσεων και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.